αναχώρησαν για τις Ηνωμένες Πολιτείες 72 αθλητές και αθλήτριες για να πάρουν μέρος τη Δευτέρα στο φημισμένο μαραθώνιο της Βοστόνης που διεξάγεται από το 1897. Τη φλόγα μεταφέρει στη Μασαχουσέτη ο δήμαρχος του μαραθώνα Σπύρος Ζαγάρης. Η φλόγα καίει ήδη και στη Βιέννη για το μαραθώνιο που θα γίνει την Κυριακή. 72 Έλληνες μαραθωνοδρόμοι αναχώρησαν το πρωί για τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να λάβουν μέρος στο μαραθώνιο της Βοστόνης, έναν από τους πιο φημισμένους του κόσμου. Ο αγώνας θα γίνει τη Δευτέρα 19 Απριλίου και αναμένεται να λάβουν μέρος χιλιάδες μαραθωνοδρόμοι από όλες τις γωνιές της γης. Είναι σημαντικό λοιπόν στη Βοστόνη που αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι, οι Βοστονέζοι και όλοι οι Αμερικάνοι το γιορτάζουν. Γιορτάζουν αυτό το γεγονός ότι έχουν να κάνουν με το Σπύρο το Λούι, με το Στέλιο το Κυριακίδη, με το Φιδιππίδη. Το γιορτάζουν. Και είμαι πολύ περήφανος και εγώ αλλά και όλα τα παιδιά που υπηρετούμε, ειλικρινά, υπηρετούμε το λαϊκό μαζικό αθλητισμό. Τρέχουμε για τα ιδανικά, τρέχουμε για κοινωνικούς σκοπούς. Είναι η μεγαλύτερη ελληνική συμμετοχή όλων των εποχών, θα λέγαμε, για τέτοιους αγώνες μαραθωνίους σε όλο τον κόσμο. Θα συμμετάσχουμε εκεί σε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Η ελληνική συμμετοχή είναι πολύ μεγάλη. Αφορμή η συμπλήρωση 2.500 χρόνων από τη μάχη του Μαραθώνα. Οι αθλητές αναχώρησαν με την ευχή να πετύχουν τον άθλο του Στυλιανού Κυριακίδη. Είναι ο μοναδικός Έλληνας αθλητής που έχει κερδίσει διεθνή μαραθώνιο και μάλιστα από τους μεγαλύτερους του κόσμου της Βοστόνης το 1946, που ήταν κάτι τρομερό για την Ελλάδα. Μετά το Σπύρο Λούι δηλαδή είναι ο Στέλιος Κυριακίδης. Για μας είναι η ιστορία μας και θεωρούμε τιμή μας να παρευρισκόμαστε και να τιμήσουμε την όλη διοργάνωση. Ο Μαραθώνιος της Βοστόνης με 114 χρόνια ιστορίας είναι ο αρχαιότερος μαραθώνιος μετά φυσικά την κλασική διαδρομή στην Ελλάδα.